Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Γιατρέ μου, είστε ιδιοφία. Πού το καταλάβατε? Για να ήρθατε μέχρι εδώ πρόβλημα θα υπάρχει. Τι ήρθατε να παίξουμε μπιρίμπα? Ο κύριος έχει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Ο Ρούλης μου. Από πού το καταλάβατε? Από τη φάτσα. Μην πείτε περισσότερα και το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Κατάλαβα. Δόλωμα για Κοκοβιό. Ορίστε. Για το γαριδάκι σου λέω. Δόλωμα για Σπάρο. Όχι, όχι. Για Μελανούρη. Ανεβείτε λίγο. Για Σαργό. Λίγο ακόμα. Για Τσιπούρα. Καλά το πάτε. Για Ροφό. Δεν μ' αρέσει να υπερβάλλω, ούτε να μιλάω για τον εαυτό μου. Αλλά και για ξυφία κάναμε δουλίτσα. Μα τι μου λέτε, αυτό είναι θαυμάσιο. 18 πόντι. Στην έκτη δημοτικού και 6 κιλά. Μετά έριξε τον μποϊ. 21. Περίπου. Τζακ το λέτε? Όχι. Γιατί να τον πω τζακ? Γιατί τον έχετε blackjack. Δεν καταλαβαίνω όμως. Το πρόβλημα ποιο είναι? Τι θέλετε από μένα? Να το φτύσουμε, μην το βασκάνουμε? Δεν καταλάβατε, γιατρέ. Δεν καταλάβατε, παιδιά. 21 δεν είπατε, κυρία. Ναι, με καμπύλη όμως. Ευθεία είναι γκάλι στο τελικό του 87 με τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή? 37 από την κανονική διάρκεια χωρίς την παράταση. Λέτε, κυρία μου, εσείς τότε δεν έχετε όργανο. Και τι έχω? Τον Αλέξη Κούλια των Φαλών. Γιατρέ. Καταλαβαίνετε ότι ο Ρούλης χρειάζεται βοήθεια ενός ειδικού. Θέλει να κάνει επέμβαση. Τι έκανε, λέει? Τι θέλετε την επέμβαση? Καλαπόδι θα το κάνετε? Όχι προσθετική, γιατρέ, αφαιρετική. Άλλο και τούτο θέμα. Ομολογώ ότι αυτό σε ολόκληρη την καριέρα μου άλλος ένας πελάτης μου το έχει ζητήσει. Ποιος? Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Για τη μύτη. Η μύτη είναι το τρίτο μεγαλύτερο όργανο πάνω του. Το δεύτερο ποιο είναι? Η πατούσα. Δεν μπορώ άλλο, γιατρέ. Έχω κουραστεί. Μένω στο Παγκράτη. Μαζί σας μένει και αυτό ή είναι δηλωμένο σε άλλο δήμο? Κάθε βράδυ, κύριε Θάνο μου, ψάχνω 3 ώρες ευρώ πάρκι για τα μάξι και άλλες 4 για το πισπυρίκο μου. Δεν παλεύεται άλλο αυτή η κατάσταση. Το κατανοώ, αλλά σκεφτείτε ότι το προσόν σας μπορεί να σας ανοίξει το δρόμο για μια μεγάλη καριέρα. Τι να γίνω? Φακύρης. Κάθε πρωί, αν κοιμάστε μπρούμητα, μπορεί να εωρείστε χωρίς να χρησιμοποιείτε καθόλου τα χέρια σας. Ελάτε τώρα, γιατρέ, σας παρακαλώ. Κάποια λίστα υπάρχει. Τι νομίζετε ότι είμαι, κυρία μου? Η πολεοδομία να σας βγάλω αυθαίρετη την 20-πόντη σοφίτα σας να την καταγραφήσω? Γιατρέ, σας παρακαλώ, πείτε μου, πώς μπορώ να τον βοηθήσω? Τι να σας πω, κυρία μου, πλύντε τον στους 80 βαθμούς. Γιατί? Μήπως μπει στο πλυντήριο. Γιατρέ, συγγνώμη, αλλά δεν είναι αστείο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι μπορώ να κάνω? Μα με σκάσατε, κυρία μου. Πιαστείτε πάνω και κάντε pole dancing. Άμα πια!